Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, στο θέμα της δολοφονίας του φιλάθλου της ΑΕΚ. Η Μίνα Καραμίτου είναι στην σύνδεσή μας. Έχουν βγει, Μίνα, τα αποτελέσματα από το DNA του υπόπτου που είχε παρουσιαστεί στην ανακρίτρια πριν από μερικές ημέρες. Ναι, πριν από 4 ημέρες είχε περάσει το κατόφλι της ανακρίτριας για να καταθέσει για την υπόθεση των επεισοδίων με τους χούλιγκαν στη Νέα Φιλαδέλφια και της δολοφονίας βέβαια του φιλάθλου της ΑΕΚ. Και μάλιστα τότε είχε συλληφθεί καθώς διαπίστωσε η ανακρίτρια ότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση για επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Να σας πω λοιπόν ότι τότε η ανακρίτρια είχε δώσει εντολή να ληφθεί από το συγκεκριμένο πρόσωπο DNA και αποτυπώματα. Αυτή τη στιγμή είναι φυλακισμένο για την υπόθεση που σας προανέφερα. Βγήκαν όμως τα αποτελέσματα και οι αρχές ενημέρωσαν σήμερα την ανακρίτρια ότι βρέθηκε DNA του πάνω σε ένα μαχαίρι, στο οποίο μάλιστα αυτό μαχαίρι είχε βρεθεί και αίμα του δολοφονημένου φιλάθλου της ΑΕΚ. Το μαχαίρι αυτό μαζί με άλλα πολεμεφόδια τα οποία είχαν βρεθεί στο σημείο της συμπλοκής με τους Κροάτες, είχαν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια και φυσικά έχει ληφθεί από όλα DNA και αποτυπώματα και κάθε φορά που κάποιος ύποπτος περνάει το κατόφλι της ανακρίτριας γίνεται αντιπαραβολή για να διαπιστώσουν αν υπάρχει ο γενετικός τους κώδικας επάνω στα πολεμοθόδια αυτά. Έτσι λοιπόν βρέθηκε και το συγκεκριμένο DNA. Τώρα, την έρευνα έχει ανακρίτρια. Η ανακρίτρια θα αποφασίσει, Λίνα, να δει εάν θα ασκήσει δίωξη για στο συγκεκριμένο πρόσωπο και φυσικά ποιες θα είναι οι εξελίξεις από εδώ και πέρα. Σε ευχαριστώ, Μίνα.